Στην κατανομή του ποσού των 25 εκατομμυρίων ευρώ προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών ύστερα από απόφαση του Υπουργού Πάνου Σκουρλέτη για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων σε όλη την Ελλάδα για το σχολικό έτος 2017-2018. Σε ό,τι αναφορά τον νομό του Εύρου, το ποσό που αναλογεί στους 5 Δήμους ανέρχεται στις 415.000 ευρώ. Να σημειωθεί πως τα ποσά που προορίζονται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών καταβάλλονται σε δόσεις, ενώ το εν λόγω ποσό αποτελεί την καταβολή της τρίτης δόσης. Το Υπουργείο Εσωτερικών, με μια διαδικασία που είναι πάγια, καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων, δηλαδή προκειμένου να αντιμετωπίζουν κάποια αναγκαία και απαραίτητα έξοδα διαμέσου των Δήμων. Έτσι λοιπόν χρηματοδοτεί τους Δήμους και οι Δήμοι έχουν τη Δημοτική Επιτροπή που είναι ενιαία και τις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμισης και δευτεροβάθμισης εκπαίδευσης και μέσω αυτών κατανέμουν τα ποσά στις σχολικές μονάδες. Η κάθε σχολική μονάδα, ανάλογα με κάποια κριτήρια που έχει θέσει η Δημοτική Αρχή σε συνόηση με τους εκπαιδευτικούς, παίρνει ένα ποσό το οποίο το χρησιμοποιεί για να καλύψει αυτές τις ανάγκες της. Το ποσό αφορά στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα για το Δήμο της Αλεξανδρούπολης προορίζονται 202.430 ευρώ, για το Δήμο Σουφλίου 47.120 ευρώ, για το Δήμο Ρεστιάδας 104.950 ευρώ, για το Δήμο Δεδημοτήχου 51.300 ευρώ και για το Δήμο της Αμοθράκης 9.770 ευρώ. Τα χρήματα στο νομό κάθε φορά είναι, το ποσό δηλαδή των χρημάτων είναι διαφορετικό. Εγώ εκείνο το οποίο θέλω να πω σε γενικές γραμμές ήταν ότι τα τελευταία χρόνια από την κρίση και μετά αυτό το ποσό έχει περιοριστεί, έχει μειωθεί κατά 70% και έτσι λοιπόν ανάλογα έρχονται χρήματα που αντιστοιχούν στην δευτεροβάθμια, αν θυμάμαι καλά, γύρω σε 180.000 για το τρίμηνο, συνολικά μπορεί να είναι 360-400, γιατί χρηματοδοτούνται και τα μειωνοτικά σχολεία διαμέσου αυτής της χρηματοδότησης. Επομένως, είναι περιορισμένα και τα σχολεία κινούνται με βάση αυτό ότι πρέπει να προσέχουν τις δαπάνες τους, τα έξοδά τους και να φροντίζουν να έχουν τουλάχιστον τα χρήματα για το πετρέλαιο και να καλύπτουν και κάποιες άλλες απαραίτητες λειτουργικές ανάγκες. Τα χρήματα δεν είναι εφάπαξ καταβολή. Τα χρήματα δίνονται για κάθε τρίμηνο, επομένως έχουμε 4 τριμηνές δόσεις και από ό,τι ξέρω το Υπουργείο δίνει και ένα εφάπαξ κονδύλι στους Δήμους προκειμένου να αντιμετωπίσουν ζητήματα κτηριακής φύσης εκεί όπου χρειάζονται επιδιορθώσεις και βελτιώσεις και εν πάση περιπτώσει μεγάλες ενισχύσεις ή δεν ξέρω πώς μπορεί να είναι τα κτίρια, έτσι ώστε με αυτό το ειδικό κονδύλι να μπορέσουν τα κτίρια να συντηρηθούν, να επισκευαστούν για να είναι σε θέση να φιλοξενήσουν τους μαθητές.